Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. 175.000 είναι οι εκκρεμείς κυρίες συντάξεις, 120.000 οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις και 60.000 οι εφάπαξ. Ενώ σε επίπεδο νομού Ηρακλείου οι εκκρεμείς κυρίες συντάξεις ξεπερνούν τις 12.000. Είναι τραγικό που εκατοντάδες αυτή τη στιγμή συμπολίτες μας για πάνω από ένα χρόνο έχουν καταθέσει και δεν λαμβάνουν ένα ευρώ από τον ΕΦΚΑ και αναρωτιόμαστε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν εκκρεμείς συντάξεις από το 2017, χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις και επικουρικές ακόμη και από το 2015. Είναι η απαράδεκτη η κατάσταση. Χιλιάδες πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων στην απονομή συντάξεων και τίθεται θέμα επιβίωσης, όπως ο κύριος Δημήτρης, ο οποίος υπέβαλε το φάκελό του για συνταξιοδότηση το 2014. Από πότε περιμένετε? Από το 2014 τα ρεζιλίκια τους που υποσχέθηκε ο Υπουργός να δώσει σύνταξη στις παλιές. Πούντες. Όχι, κανονική σύνταξη και είμαι 68 χρονών. Να μην τα κρύβουμε τώρα. Ξέρω ότι αν δεν βουκώσεις το ΙΚΑ για να βγει η σύνταξη, για να λέω κάτι, κάτι ξέρω. Πρέπει να βουκώσεις να πάει το χαρτί σου πιο πάνω. Αυτά ο Υπουργός δεν τα βλέπει. Εδώ στην Κρήτη τα ρεζιλίκια, πόσες χιλιάδες αιτήσεις από το 2014. Εμείς πώς θα ζήσουμε? Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στην έκδοση συντάξεων ξεκινά από το 2012, διωγγώθηκε το 2015 και εκτοξεύεται από το 2019 και μετά, σύμφωνα με τον βουλευτή Ηρακλείου του Κινάλ, Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος τόνιζε την ανάγκη ενίσχυση των υπηρεσιών με συνταξιοδοτηθέντες, πρώην υπαλλήλους των ασφαλιστικών ταμείων, αίτημα το οποίο πλέον δρομολογείται, καθώς αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο. Χθες, στο νομοσχέδιο που συζητήθηκε στη Βουλή, το άρθρο 80 προβλέπει ακριβώς την πρότασή μας. Όλοι οι πρώην εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν με αίτησή τους να ενταχθούν στο σύστημα απονομής και έκδοσης συντάξεων χωρίς περικοπή στη σύνταξή τους. Η πολιτική απόφαση που έπρεπε να έχει ληφθεί εδώ και καιρό ήρθε χθες με μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό έχει και το θετικό ότι υιοθετήθηκε, αλλά και το αρνητικό ότι αφού σου είχε κατατεθεί, κύριε Βρούτση, πριν 1,5 χρόνο, για ποιο λόγο αρνιώσουν να την υιοθετήσει? Τα βέλη του προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοριάς, ο οποίος ζητά την παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας προκειμένου να ξεμπλοκάρει το όλο σύστημα. Θα πρέπει ο φορέας να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των συντάξεων. Αυτά που λέει ο κύριος Βρούτσης περί ψηφιοποίησης με ένα πλήκτρο να βγαίνουν εδώ και χρόνια, δυστυχώς απροδείχτηκε για άλλη μια φορά ότι είναι, συγγνώμη για την έκφραση, φούμαρα. Έτσι. Χρειάζεται ριζικές λύσεις.